Ουσιαστικά είναι ερώτημα. GLP σε ασθενεί με παχυσαρκία στα πλαίσια πάντα τη θεραπεία του ζαχαρόδη διαβήτη. Η δήλωση συμφερόντων μου. Ε, ξέρουμε ότι η παχυσαρκία ε, ορίζεται βάσει του δείκτη μάζα σώματο, που είναι ο λόγο του βάρου σε, σε κιλά, δια του ύψου μέτρα στο τετράγωνο. Μα ενδιαφέρει και ε, ε, θα εστιάσουμε σήμερα για δείκτη μάζα σώματο πάνω από 25 μέχρι που, που ξεκινάει ο υπέρβαρο και φτάνει πιο ψηλά στους παχύσαρκους. Ο ζαχαρό διαβήτης και ειδικά ο τύπου 2, που αφορά το 90% όλων των διαβητικών ατόμων, αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας με συνεχώς αυξανόμενο υπολασμό. Μεταξύ των αιτιών που ενοχοποιούνται για τις επιδημιολογικές διαστάσεις που παρουσιάζει ο τύπου 2 διαβήτης, σημαντική θέση έχει και η παχυσαρκία. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες που επιβεβαίωσαν τη σύνδεση μεταξύ παχυσαρκίας και τύπου 2 διαβήτη και έδειξαν ότι ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 μεγαλώνει παράλληλα με την αύξηση του διαβήτη μάζα σώμα, του δίκτυμας σώματος. Έτσι, ο σχετικός κίνδυνος για την εμφάνιση διαβήτη από ένα που είναι για έναν, άρρωστο, για έναν άτομο με δίκτυο μάζα σώματος κάτω από 22 τριπλασιάζεται όταν ο δίκτυος μάζα σώματος είναι μεταξύ 22 με 23 και αυξάνει κατακόρυφα όταν ο δείκτη μάζα σώματος είναι μεγαλύτερος από 35. Μπορεί δηλαδή να φτάσει και 50 φορές πιο, πιο μεγάλο. Εκτός όμως από την απόλυτη τιμή του δείκτη μάζα σώματος, υπάρχουν τρεις παράγοντες σχετικά με το βάρος που συμβάλλουν στην εκδήλωση του Ζαχαρό διαβήτη. Και αυτό είναι η αύξηση του σωματικού βάρους στον χρόνο, η διάρκεια της παχυσαρκίας και η κατανομή του λίπους στο σώμα. Όσον αφορά την αύξηση του βάρους, άντρε που συμμετείχαν σε μελέτε, στα χρόνια τη μελέτη που είδαμε ότι αυξήθηκε το βάρο του κατά 13 κιλά, παρουσίαζαν τετραπλάσιο σχετικό κίνδυνο εμφάνιση ζαχαρόδιαβήτη, διαβήτη, φυσικά μετά τη διόρθωση ω προ το αρχικό δείκτη το οικογενειακό ιστορικό, το κάπνισμα, την ηλικία, σε σχέση με άντρε που το βάρο του αυξήθηκε κατά 4,5 κιλά. Επίσης, γυναίκες που κατά τη διάρκεια της μελέτης αύξησαν το βάρος τους κατά 5 με 7,5 κιλά και κάποιες άλλες κατά 8 με 10, 11 κιλά, ε, ουσιαστικά εμφάνισαν κατά 1,9 και κατά 2,7 αντίστοιχα ε, πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Η διάρκεια της παχυσαρκίας, άτομα με δείκτη μάζα σώματος πάνω από 30, για διάστημα πάνω από 10 χρόνια, είχαν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη αντίστοιχα με άτομα τα οποία έχουν δείκτη μάζα σώματος πάνω από 30 για διάστημα μικρότερο από 5, μήνες, 5 έτη. Και φυσικά η κατανομή του λίπους, όταν η συσσόρευση του λίπους γίνεται κυρίως στον κορμό, δηλαδή την κεντρική ανδρικού τύπου παχυσαρκία, έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβίτη τύπου 2 από τα άτομα τα οποία είναι μεν παχύσαρκα, αλλά έχουν την περιφερική γυναικεία κατανομή ε, του λίπους. Τώρα, η παθολοφυσιολογική συσχέτιση μεταξύ των δύο νοσημάτων δεν έχει πλήρω διευκρινιστεί. Η αντίσταση στην Ινσουλίνη, που χαρακτηρίζει και τι δύο καταστάσει, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο. Η αντίσταση στην Ινσουλίνη και η συνεπαγόμενη υπερενσουλινεμία είναι μια μεταβολική διαταραχή που προηγείται τη εμφάνιση του διαβήτη, ενώ σε μη διαβητικά άτομα σχετίζεται με την αύξηση του δείκτη μάζο σώματο καθώ και με την κεντρική παχυσαρκία όπως βλέπουμε και εδώ, την αντίσταση στην Ινσουλίνη, η υπεργλυκαιμία, που συνεπάγεται το διαβήτη τύπου 2. Ένα αρχικό στοιχείο της παθοφυσιολογίας του διαβήτη είναι η απώλεια της πρώτης φάσης έκρησης της ινσουλίνης και τα αυξημένα επίπεδα γλυκαγόνης που οδηγούν σε αυξημένη πατική γλυκονεογέννηση. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει ανεπάρκεια έκρησης του GLP, οπότε έχω και ταχύτατη εκένωση του περιεχόμενου του στομάχου, ενώ ξέρουμε ότι το 60 με 70% της μεταγευματικής έκρησης εινσουλήνης οφείλεται στη δράση των εγκρετινών. Και τι είναι το φαινόμενο των εγκρετινών? Είναι η αυξημένη έκρηση εινσουλήνης μετά από την από του στόματος, πρόσληψη γλυκόζης σε σύγκριση με την ενδοφλέβεια χορηγήση γλυκόζης. Οι GLP είναι ορμόνες οι οποίες εκρίνονται από τα K και L κύτταρα του εντέρου και δρούν με σκοπό να επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση, να αυξάνουν την εξαρτώμενη από την γλυκόζη έκρηση ινσουλίνης και φυσικά να μειώσουν την έκρηση γλυκαγόνης. Γενικά έχει αποδειχθεί ότι τα GLP στοχεύουν σε 6 από τα 8, τους 6 από τους 8 κύριους μηχανισμούς που βρίσκουμε στο διαβήτη. Έτσι, ουσιαστικά αυξάνουν ε, την έκρηση Ινσουλίνης από τα β' κύτταρα, μειώνουν ε, την έκρηση γλουκαγόνης, ουσιαστικά μειώνουν την υπαδική γλυκονεογέννηση, αυξάνουν το αίσθημα κορισμού από το κεντρικό νευρικό, μειώνουν ε, την γαστρική ε, ε, έκρηση του, ε, μετακίνηση του στόμαχου και ουσιαστικά αυξάνουν την α, πρόσληψη ινσουλίνης από τους περιφερικούς ιστούς, όπως φαίνεται και σε αυτό το slide αναλυτικά. Βέβαια, ο ρόλος δεν είναι τόσο απλός όσο το περιέγραψα. Ο φυσιολογικός ρόλος του δράσε περισσότερα του ενός ο, όργανα, δηλαδή εκτός από τον εγκέφαλο, έχουμε το στομάχι, έχουμε το πάγκρας, έχουμε την καρδιά, έχουμε τους μυς, έχουμε το ύπαρ, άρα είναι πολυπαραγοντικός ο ρόλος τους. Όσον αφορά τα σημεία ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν ικανοποιητικά την γλυκοζηλιωμένη, μειώνουν το βάρος του, ατόμου, έχουν μικρό κίνδυνο υπογλυκαιμίας και οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κυρίως από το γαστρεντερικό, με εμφάνιση ναυτίας, διαριών, εμέτου, τα οποία όμως είναι συχνήθως μικρής ή μέτριας βαρύτητας και παροδικά. Τώρα, οι GLP αγωνιστές χωρίζονται σε βραχίες διάρκειας και μακράς διάρκειας και παρατεταμένης διάρκειας. Στην καθημέρα πράξη πλέον έχουμε φτάσει να χρησιμοποιούμε μόνο τι μακρά διάρκεια την λίρα γλουτίδη, η οποία είναι σε καθημερινή χορήγηση, και παρατεταμένη την τουλαγλουτίδη και τη σεμαγλουτίδη. Αναφέρομαι μόνο στην τουλαγλουτίδη και τη σεμαγλουτίδη και βγάζω έξω την εξενατίδη, διότι δεν έχει αποδειχθεί καρδιαγκιακό όφελο σε αυτήν. Οπότε προτιμούνται τα άλλα δύο. Εδώ πέρα είναι ένα συγκεντρωτικό πίνακα που περιλαμβάνει όλες τι μελέτες που αφορά τους GLP αγωνιστέ και με την, συγκριτικά με την απώλεια βάρους, δηλαδή πόσο πιο ισχυρό είναι το, ο κάθε ένα. Θα τα αναλύσουμε λίγο πιο κάτω πιο, πιο, συγκεκριμένα. Όσον αφορά σε συγκριτικά το κάθε ένα από τους GLP, τα τρία που μας ενδιαφέρουν, βλέπουμε ότι η λιραγλουτίδη γενικά είναι, έχει ψηλή μείωση στην γλυκοζηλιωμένη, έχει καλό, καλή σύγκριση όσον αφορά, έχει ψηλή μείωση όσον αφορά το βάρος και έμεσα προβλήματα από το γαστρεντερικό συγκριτικά με την δουλαγλουτίδη και φυσικά η σεμαγλουτίδη η οποία είναι ισχυρότερη από τα τρία. Ε, υπάρχει και η σεμαγλουτίδη σε δίσκια δυστυχώ όμως δεν κυκλοφορεί στην χώρα μας. Αναμένεται. Εδώ σε μία μελέτη βλέπουμε ότι η ντουλαγλουτίδη σε ασθενείς στην Ελλάδα κατόρθωσε να μειώσει 6,7 ε, κατά 6,7 το σωματικό βάρος. Η σεμαγλουτίδη με τη sustain 7, 9, 10 και τη sustain forte είδαμε μια σημαντική απώλεια βάρους σε ασθενείς με διαβήτη που ε, όταν χορηγήθηκε σε, 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 σε συγκριτικά με πλασέμπο και σε head to head φυσικά με άλλους αντιδιαβητικούς παράγοντες. Είναι με κόκκινο η σε του 1 μιλιγκράμμ το ποσοστό μείωσης. Αυτό όθησε την εταιρεία να προχωρήσει στο Step 5 Trial ουσιαστικά σε ασθενείς με παχυσαρκία όπου δείξαν ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση του βάρου σε άτομα με παχυσαρκία με την απώλεια να διατηρείται για δύο χρόνια. Γενικά οι συμμετέχοντες που έλαβαν τη σεμαγλουτίδη είχαν κατά 16,7 μείωση στο σωματικό βάρος τα δύο χρόνια συγκριτικά με 0,6 για τα άτομα τα οποία πήραν το πλασέμπο. Γενικά στην ομάδα της Μαγλουτίδης το 83,3 είχε μέση απώλεια βάρους τουλάχιστον 5% στα δύο χρόνια σε σύγκριση με το 34,9% του εικονικού φαρμάκου και το 67,4% της ομάδας της Μαγλουτίδης έχασε τουλάχιστον το 10% του σωματικού του βάρους στα δύο χρόνια έναντι του 12,8% με το εικονικό φάρμακο. Χαρακτηριστικά... Αναφέρεται πως η απώλεια βάρους στο 1 τρίτο των ασθενών στην ομάδα της Αμαγλουτίδης έφτανε το 20% του αρχικού βάρους, ποσοστό που αγγίζει τα αποτελέσματα παρεμβάσεων ενός με τρία χρόνια μετά από σλίβ γαστρεκτομή. Mm. Κόλλησε λίγο. Α, ωραία. Όσον αφορά τις παρενέργειες, όπως και οι παλιότεροι GLP αγωνιστές, συνδέθηκε με την εμφάνιση γαστρεντερικών ενοχλήσεων, σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, όμως ήταν ήπιες και παροδικές. Ένα μικρό ποσοστό σε 7% οδήγησε σε πρόοδη διακοπή του φαρμάκου. Λοιπόν, όσον αφορά τη σεμαγλουτίδη από το στόμα, σε δυσκία. Η, το Pioneer Clinical Trial συνέκρινε την, σε μαγλουτίδια από το στόμα και σε μονοθεραπεία όσον αφορά τη μείωση του σωματικού βάρους στις 26 εβδομάδες σε ασθενείς με πρώτη διάγνωση, με, με, που είχαν ε, διαβήτη μαζί με δίαιτα και άσκηση και είχαν αρκετά καλά αποτελέσματα. Το συγκρίνανε μάλιστα και με την λιραγλουτίδη στο 1,8% που επίσης έδειξε αρκετά καλά αποτελέσματα στις 52 εβδομάδες. Έγιναν μελέτες και με μετφορμίνη, με μπαγλυφλοζίνη, με συνταγλυπτίνη, με Ινσουλίνη. Γενικά είδαμε εδώ όλες τις μελέτες Pioneer ότι στα 14 μιλιγκράμμα από το στόμα σε Σεμαγλουτίδη ήταν πολύ πιο ισχυρή από όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφερθήκαμε, δηλαδή τη μετφορμίνη, τη συνταγλυπτίνη, την μπαγλυφλοζίνη, ακόμα και την Ινσουλίνη. Λοιπόν, στο STEP 8 trial, που ήταν καθαρά σε παχύ σαρκούς, μη διαβητικούς, δοκιμάσανε την σεμαγλουτίδη στα 2,4 μιλιγκράμμ ε, μια φορά την εβδομάδα και είδανε συγκριτικά φυσικά με τη λιραγλουτίδη των τριών και είδανε το ποσοστό μείωσης του βάρους ότι έφτασε στα 15,8 ενώ στη λιραγλουτίδη στο 6,4 μετά από 68 εβδομάδες πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Από αυτό οδήγησε την ΆΝΤΑ στις κατευθυντήριες οδηγίες, εκτός από την λιραγλουτίδη που είχε 3 mg, να προσθέσει και τη σεμαγλουτίδη. Και βλέπετε εδώ συγκριτικά και την μία και την άλλη Α μιλήσουμε για ένα άλλο μόριο όμω, την τριζεπατίδη. Με τη μελέτη συρπας 1, τα 15 mg τη τριζεπατίδης συσχετίστηκαν με 11% μείωση του σωματικού βάρου στι 40 εβδομάδε και φυσικά μείωση και τη μέση γλυκοζηλιωμένη από 7,9 που είχαν στην έναρξη σε 5,8 στι 40 εβδομάδε. Περισσότερο από του μισού από αυτού που έλαβαν την τριζεπατίδη είχαν γλυκοζηλιωμένη μικρότερη από 5,7 στι 40 εβδομάδε και με τη μελέτη Surmount, ουσιαστικά τη φάση 3 τη μελέτη για την παχυσαρκία, οι ερευνητές συνέκριζαν 2.539 συμμετέχοντες που είτε ήταν υπέρβανοι είτε παχύσαρκοι. Κάποιοι λάβανε τριζεπατίδι, κάποιοι εικονικό φάρμακο. Φυσικά όλοι είχαν υποθερμιδική δίαιτα και αυξήσανε την φυσική του την άσκηση. Και τα αποτελέσματα ήταν ότι μετά από 72 εβδομάδες και οι τρεις ομάδες που παίρνανε την τριζεπατήδη, είδαν σημαντική απώλεια βάρους. Δηλαδή, είχαμε 24 κιλά με την υψηλή δόση τριζεπατήδης, 22 κιλά με τη μέτρια δόση των 10 μιλιγκράμμ και 16 κιλά με τη χαμηλή δόση των 5 μιλιγκράμμ. Σημαντικά αποτελέσματα. Και συγκρινόμενα με τη σεμαγλωτίδη του 1 μιλιγκράμμ, που είναι και αυτό μια φορά την εβδομάδα, είδαμε πόσο φαίνεται πάνω δεξιά, πόσο ε, ισχυρή είναι η τριζεπατίδη με πολύ καλό λιπιδεμικό προφίλ που βοηθάει, το βλέπουμε και παρακάτω. Και εδώ φαίνεται ακόμα πιο αναλυτικά. Προχωρήσαν όμως ένα βήμα παρακάτω. Ενώ η Σεμαγλουτίδη, ουσιαστικά το WeGov, το 2,4 δηλαδή, το, ή το Ζέμπι, το 2,4, συγκρινόμενο με τη Ζεπατίδη, βλέπετε πόσο πιο ισχυρό είναι δηλαδή, φτάνει το μικρό, το μικρό μόριο της ζεβατίδης των 5 μιλιγκράμμ να είναι περίπου το, στο ίδιο βά, απώλεια βάρους με την σεμαγλουτίδη το 2,4 μιλιγκράμμ. Ριζοσπαστικό θα έλεγα κανένα κανείς. Ε, μιλάμε για ένα 25% απώλεια βάρους, το οποίο βλέπουμε συνήθως μετά από ε, χειρουργία με σλίβγα, στρεκτομές, δηλαδή πολλοί ασθενείς θα μπορέσουν να γλιτώσουν ένα κροτηριαστικό χειρουργείο στο μέλλον αν όλα πάνε καλά και κυκλοφορήσει το φάρμακο. Ε, οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες μας έχουν δώσει ε, για τους παχύσαρκους, φαίνεται εκεί πέρα ο καλός κύριος με το πουρο, ότι πρέπει να, παίρνει, να λαμβάνουν έναν μακράς δράσης ε, GLP ε, που βοηθάει ε, στην απώλεια βάρους. Καλό είναι ότι μπορούμε να, προσ, να, προσέ, να προσθέσουμε ένα GLP για περαιτέρω απώλεια βάρους ή αν δεν μπορεί να πάρει το GLP από την αρχή ένα SGLT2 για μια μέτρη απώλεια βάρους, να αποφεύγουμε όπου μπορούμε την Ινσουλίνη ή τις Σουλφονουρίες ή γενικά οτιδήπο, οποιοδήποτε φάρμακο το οποίο μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση του βάρους. Ουσιαστικά μας λέει κιόλας ότι όταν χρειάζεται να προσθέσουμε Ινσουλίνη, καλό είναι να προτιμούμε τον έτοιμο συνδυασμό ή τέλο πάντων να παίρνει και τα δύο και ινσουλίνη και GLP για να βοηθάμε στην απώλεια βάρους ή τέλο πάντων να εξουδετερώνουμε την αύξηση βάρους που προκαλεί η ινσουλίνη. Οι ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες μιλάνε για την λίρα γλουτίδι, τα 3 mg, παλιό γνωστό καλό φάρμακο, το οποίο οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι έχει απώλεια βάρους, ε, περίπου από 7,1 έως 12% σε άτομα με χωρίς ζαχαρότη διαβήτη τύπου 2, ενώ σε παχύ άτομα με διαβήτη, η δόση των 3 mg περίε, πέτυχε απώλεια περίπου 5,9% και σημαντική μείωση της γλυκοζυλιωμένης. Κύριε ανεπιθύμητη, είναι η δοσογόνος δοσοεξαρτώμενη ναυτία, γι' αυτό και ξέρουμε ότι ξεκινάμε σταδιακά και αυξάνουμε την δόση. Προσθέθηκε και η Σεμαγλουτίδη των 2,4. Ουσιαστικά, λίγο πολύ συμφωνούν με βάση το πρόγραμμα STEP, το οποίο είδαμε και με, έχει απόλυες που αγγίζουν το 18%. Άρα και η αρχική γνωμοδότηση, γνωμοδότηση του αίμα για την Ευρώπη ήταν θετική. Ποιοι όμως δεν μπορούν να πάρουν GLP και πρέπει πάντα να το θυμόμαστε και πάντα να ρωτάμε τους ασθενείς μας. Φυσικά δεν έχει καμία ένδειξη σε διαβητικού τύπου 1. Δεν έχει ένδειξη σε έγκυε και θυλάζουσες, Δεν έχει ένδειξη σε άτομα τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα από το έντερο, κυρίω ύφνε. Δεν έχει ένδειξη σε άτομα τα οποία έχουν τεκμηριωμένη διαβητική γαστροπάρεση. Σε άτομα τα οποία έχουν ιστορικό είτε οξία είτε χρόνια σε άτομα τα οποία έχουν αυξημένη ποσοστό πιθανότητα να κάνουν παγκρεατίτιδα, δηλαδή έχουν γνωστή χολολιθίαση, κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, έχουν γνωστή υπερτελεγγυρική ερυδεμία. Σε άτομα τα οποία έχουν καρκίνο, μελοειδή καρκίνο στο θηροειδή και φυσικά θέλει προσοχή σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια με GFR κάτω από 15. Καταλήγοντας, για να απαντήσω στο ερώτημα, GLP σε παχυσαρκία. Ναι, GLP σε παχυσαρκία. Και ε, σε άτομα τα οποία δεν αγαπούνε τα ενέσημα ή φοβούνται τα ενέσιμα, προσδοκούμε στο να έρθει στη χώρα μας και η Σεμαγλουτίδη σε ειδισκία, η οποία και αυτή έχει δείξει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, οπότε θα βοηθήσει και σε αυτήν την κατηγορία των ασθενών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.